Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα πενταετές πρόγραμμα συνεργασίας του Αυστριακού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου και του Πανεπιστημίου του Γκράτς με εμάς, με τη Λάμπτα Ζήτα Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Ξεκινήσαμε το 2011. Θέλαμε να αποκαλύψουμε τα τείχη της Ακρόπολης, τα οποία αποδείχθηκε ότι επεκτείνονται και προς τα κάτω προς την πόλη. Σε αυτό το σημείο που αρχικά είχα πιστέψει ότι θα μπορούσε να ήταν η πύλη, αποδείχθηκε ότι έχουμε έναν πύργο πολύ σημαντικό που είναι σε κάτωψη 3/4 και κάνοντας αυτή την τομή, είναι ακριβώς αυτό εδώ, ναι. Κάνοντας αυτή την τομή πέσαμε σε κάτι αναπάντεχο σε έναν βαθμό, σε ένα προϊστορικό οικισμό της μεσολαδικής εποχής και σε βαθύτερα στρώματα φαίνεται ότι έχουμε και νεολιθικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, διότι στην Πελοπόννησο σε τέτοια έκταση και σε τέτοιο βαθμό δεν έχουμε αντίστοιχες περιπτώσεις. Η τομή αυτή ολοκληρώθηκε φέτος, μπορούμε να προχωρήσουμε στην κάλυψή της. Τώρα έχουμε ένα τελευταίο έβριμα, ένα πίθο που βλέπετε εδώ μπροστά, μάλλον μεσοελλαδικός, ακόμη δεν είμαστε σίγουροι. Και ο κύριος στόχος μας ήταν να αποκαλύψουμε τα τείχη της Ich darf namens der Universität Graz mich beim griechischen Staat und bei der Euphorie Korinth herzlich bedanken. Ευχαριστεί στο όνομα του Πανεπιστημίου, του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού και του Ελληνικού Κράτους και την Εφορία Αρχαιοτήτων Κορίνθου. Dass wir die Möglichkeit haben, hier in einer Synergasia gemeinsam diese hochinteressante und wichtige Ausgrabung durchzuführen. Που μας δίνεται οι ευχαριστίες αφορούν στο γεγονός ότι τους δίνεται η ευκαιρία να δουλέψουμε και να φέρουμε στο φως πόσο σημαντικά πράγματα υπάρχουν εδώ στο κανάλι. Wobei ich hervorheben möchte, dass auch die Finanzierung geteilt ist und jeweils 50-50 verläuft. Και αυτό που θέλει επίσης να τονίσει ιδιαίτερα είναι ότι η χρηματοδότηση είναι 50-50, δηλαδή αυτά που βάζουμε εμείς βάζουν και αυτοί. Und auch die wissenschaftliche Ausarbeitung, alles gemeinsam gemacht wird und wir die Grabungsberichte gemeinsam schreiben und im DELTI und im Jahresheft des Österreichischen Archäologischen Instituts publizieren. Αυτή η συνεργασία που είναι ισότιμη αφορά και στη δημοσίευση των αποτελεσμάτων κάθε χρόνο των ανασκαπτικών περίοδων, της ανασκαπτικής περίοδου που δίδεται στο αρχαιολογικό δελτίο και στο αυστριακό αντίστοιχο αρχαιολογικό δελτίο. Ο ιστορικός της παρέας του δίνουμε το δικαίωμα να το ανακοινώσει αυτός, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα τα πει στα ελληνικά, είναι χρόνια εδώ. Αυτός ξεκίνησε στη δεκαετία του 90, ο κύριος Τάουδεν, στη δεκαετία του 90 τις έρευνες επιφανειακές και λόγω του γεγονότος ότι και εγώ ήμουν στην Αυστρία πολλά χρόνια και σπούδασα, κάναμε αυτή τη συνεργασία. Αλλά θα σας πει ο ίδιος λίγο για την ιστορία. Ναι. Συγγνώμη τώρα για τα ελληνικά μου, αλλά δοκιμάσω. αυτά τα τείχη που είναι, όπως βλέπετε, πάρα πολύ μεγάλα και δυνατά. Δεν ξέραμε γιατί μια πόλη όπως ήταν η Φενέρο, που ήταν μικρή, γιατί έχει ένα τέτοιο φρούριο, ήταν η φρούριο. Τώρα, ξέρουμε ότι φτιάξαν αυτά τα τείχη περίπου μεταξύ, ας πούμε, 340 και 330, ας πούμε, περίπου, πρόφωστο βέβαια, και γιατί. Σε αυτή την εποχή υπήρχε ένας πόλεμος. Ένας πόλεμος των Μακεδόνων, αντί τους Σπαρτιάτες, αλλά η ολόκληρη Αρκαδία ήταν στην πλευρά της Σπάρτης. Κέρδισε όμως ο Μακεδονικός στρατηγός, Αντίπατρος ήταν το όνομα, με την βοήθεια του βασιλέα του, ο Αλέξανδρος ήταν σε αυτή την εποχή βέβαια, και να μην γίνει ένα τέτοιο πράγμα ακόμα μια φορά, να είναι η ολόκληρη Πελοπόννησος στην πλευρά της Σπάρτης, αυτός ο στρατηγός έβαλε στρατιώτες σε μερικές πόλεις της Πελοπόννησου. Όπου υπήρχε
ακόμα ένα φρούριο, ήταν άξι. Αλλά ήταν και πολλές που δεν πήρε. Και εκεί φτιάξε αυτά. Τα λεφτά για αυτά τα χρήματα πήρε από το Αλέξανδρο. Όλα αυτά είναι από την ανασκαφή. Έρχονται εδώ πέρα αφού καθαριστούν, πληθούν, παίρνουν τους αριθμούς τους και μετά αρχίζει η καταγραφή και η φωτογράφησή τους. Κανονικά. Αρχιοθετούνται και μετά μπαίνουμε στη διαδικασία της μελέτης και της δημοσίευσης. Είναι μια διαδικασία που ακολουθούν όλοι που κάνουν την ανασκαφή. Σημαντικότερο είναι ότι το τείχος είναι πλέον χρονολογήσιμο, είναι τείχος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ξέρουμε ότι είναι στο 330 π.Χ. που περιποχίστηκε, είμαστε 100% βέβαιοι γι' αυτό. Υπάρχει μια εκκρεμότητα ως προς το τείχος για να δούμε αν ο Παυσανίας είχε δίκιο όταν έλεγε ότι η απόγκριμη ακρόπολη της αρχαίας Φαινεού ήταν τυχισμένη μερικώς, δηλαδή μόνο από μια πλευρά, πιθανότατα δεν χρειάστηκε και από αλλού, ή επειδή ήσαν βιαστικοί, έπρεπε να αποδώσουν το έργο γρήγορα.